Θα πάω στον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Τι έγινε, ετοιμάζεστε για πόλεμο στο Παρίσι? Κοιτάξτε, άκουσα αυτά τα τελευταία που είπατε. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα το κλίμα το οποίο προετοιμάζεται, το οποίο έχω πει αρκετές φορές στην εκπομπή σας, εδώ και καιρό. Προετοιμάζεται ένα κλίμα κατά το οποίο η Ευρώπη θα μπει υπό την καθοδήγηση, σε εισαγωγικά, των Γάλλων, σε πόλεμο με την υποτιθέμενη πλευρά του κακού, την οποία αυτή τη στιγμή εκφράζει η Ρωσία. Όμως αυτό έχει να κάνει με γενικότερα συμφέροντα, τα οποία είναι οικονομικά, γεωπολιτικά, αλλά και φιλοσοφικά συμφέροντα. Γιατί η Ενωμένη Ευρώπη είναι αυτό που λέμε η συνείδηση, η ιστορική ακόμη, του γήινου κόσμου, των γήινων, αν μπορώ να το πω έτσι. Παραμένει ακόμη η ιστορία ζωντανή. Σε ένα κόσμο ο οποίος θέλει να γίνει μεταϊστορικός, μεταγήινος, όπου η τεχνολογία θα αντικαταστήσει τα πάντα, θα πρέπει η Ευρώπη να είναι διασπασμένη, να έχει περάσει από πόλεμο για να μαζέψει η οικονομία της, να μαζέψει ο κόσμος, να μάθουν όλοι να ζουν μόνο με το ελάχιστο, με τα προστοζήν, για να είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία θέλει να περάσει με το ζόρι αυτή η νέα τεχνολογική και ψηφιακή ζωή. Άρα οι συζητήσεις δεν είναι, μισό λεπτό, δεν είναι θεωρητικού επίπεδου για ενδεχόμενο μεγάλο γενικευμένο πόλεμο στον ευρωπαϊκό χώρο? Είναι κάτι πιο προχωρημένο? Η Ευρώπη θα είναι το προθάλαμος. Εάν δεν ελεγχθεί η κατάσταση, αν δεν, το κακό δεν υποταχθεί, τότε αυτό μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί ξέρετε, άλλο τα πλάνα και άλλο κάποιες φορές αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν στην φάση συγκεκριμένη. Αλλά εχθές απεκάλεσε ο Μακρόν τους Γερμανούς έμεσα δειλούς. Ποιος ο Μακρόν, ο οποίος έλεγε πάντοτε στην αρχή να μην ταπεινώσουμε τον Πούτιν, τότε που όλοι ήθελαν οι Αμερικάνοι να μπουν μπροστά και να επιτεθούν στον Πούτιν, και έλεγε να μην τον ταπεινώσουμε, τώρα δηλώνει και λέει ότι όσοι δεν ακολουθούν είναι δειλοί. Το δε αυτό επεισόδιο το οποίο αναφέρατε για τις αερομαχίες μεταξύ Γάλλων και Ρώσων δεν είναι τώρα. Έχουν αναφερθεί εδώ στη Γαλλία τουλάχιστον 10 περιστατικά εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το παρουσιάζουν αλλιώς. Ότι οι Ρώσοι μπαίνουν στον χώρο τους και οι Γάλλοι τα μαχαιτίζουν. Οι Γάλλοι έχουν χώρο στη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί εντάξει, οι Ρώσοι μπορεί να μην έχουν όλη τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ένα κομμάτι υπάρχει. Οι Γάλλοι από πού και ως πού, δηλαδή, για να ξέρω. Ναι, η Μαύρη Θάλασσα έγινε τώρα. Προηγουμένως οι Ρώσοι έμπαιναν από τα διεθνή ύδατα σε μέρη τα οποία είναι αμφισβητούμενα. Δεν μου λέτε, κύριε Δαβέτα, ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, την προηγούμενη εβδομάδα προανήγγειλε, και μετά το μάζεψε βεβαίως από τις αντιδράσεις των άλλων Ευρωπαίων ηγετών, ότι να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Ήρθαν οι Ρώσοι, άλλο που δεν θέλαν, και είπαν ότι εάν στείλετε στρατεύματα, ξεκινάμε τα πυρηνικά χτυπήματα. Και για πυρήμη, χτύπτω μετά, διότι δεν υπάρχει κανείς κερδισμένος. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Το μάζεψε. Το επαναφέρει. Γιατί είναι ο ίδιος ηγέτης, ο οποίος ξεκίνησε από το κλινικά νεκρό ΝΑΤΟ στο παρελθόν. Και φτάσαμε τώρα στο να βάλει στρατεύματα. Και η Γερμανία είναι δειλή, αλλά πόσο δειλή είναι? Γιατί μία πλευρά του κακού είναι η Ρώση, μας είπατε. Ωραία. Να το δεχτώ εγώ για την οικονομία της συζήτησης. Αλήθεια, πέρα από τις διαρροές που για επικοινωνιακούς λόγους παίζει η ρωσική πλευρά από το τι διεμήφθη από κρίσιμους επιτελείς του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, υπάρχει και μία αναντήρητη αλήθεια. Οι διαρροές είναι διαρροές, τις χρησιμοποίησε η Ρωσία για επικοινωνιακούς λόγους. Αλλά οι διαρροές έλεγαν πως θα οργανώσουν χτύπημα σε γέφυρα ρωσικών συμφερόντων οι Γερμανοί. Στην Κρυμαία. Μάλιστα. Κρυμαία. Με συγχωρείτε, όλα αυτά δεν δείχνουν ότι η μία πλευρά του λόφου είναι μόνο η κακή, να το πω έτσι. Εδώ έχουν μπει όλοι σε ένα παραλογισμό οικονομίας πολέμου και πολέμου. Δεν ακούω κανένα να συζητάει για ανακοχές, ειρήνες κτλ. Θα μου πείτε, δεν συζητάνε καν στη Γάζα. Θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Θα έλεγα ότι το σύστημα το καπιταλιστικό και γενικότερα η φιλοσοφία αυτή της νεοφιλελεύθερης οικονομίας βρίσκεται σε αδιέξοδο.
δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περάσει το, ας το πούμε, το παγκόσμιο κερδοφόρο μήνυμά της απέναντι σε άλλες αγορές, πέρα από τις δυτικές και κάποιες άλλες που τις ακολουθούν. Και αυτό το σύστημα ζωής, τον τρόπο ζωής, δεν μπορεί να τον περάσει στους άλλους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση πολέμου, ώστε να υποχρεωθούν όλοι να προσαρμοστούν στα λεγόμενα νέα τεχνολογικά δεδομένα αυτής της νέας ζωής την οποία θέλουν να περάσουν. Και αυτό θα ξεκινήσει πάντοτε μέσα από ένα πόλεμο, ο οποίος υποχρεώνει τους πάντες και τα πάντα να σιωπήσουν. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή της υγειονομικής κρίσης μιλούσε ο Μακρόν ότι ζούμε σε μια κατάσταση πολέμου, αν θυμόσαστε τα λόγια του, σε μια κυριαρχία πολέμου. Άρα η οικονομία, η ψυχολογία, όλα ήταν υπό την επίρρεια αυτής της ατμόσφαιρας πολέμου. Τώρα πάνε ξανά να το περάσουν αυτό, το οποίο αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει ναι μεν κάποιες πυρηνικές, ελεγχόμενες πυρηνικές προς το παρόν. Καλά, το ελεγχόμενες τα ακούμε μέρες. Ναι, εντάξει, ελεγχόμενες. Έτσι λένε αυτοί ότι θα είναι, γι' αυτό και οι Ρώσοι λένε στους Γάλλους, πέστε μας ποια πόλη θέλετε για να σβήσουμε. Τι ωραίος δηλαδή, διάλογος. Δηλαδή μιλάνε για συγκεκριμένους στόχους. Τι ωραίος διάλογος, θα σας σβήσουμε εμείς το Παρίσι, θα μας σβήσετε εσείς την Πετρούπολη και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε εδώ, μου λέει... αυτό όμως... Ναι. Ναι, θέλω να πω, αν δεν κατανοήσουμε τι κρύβεται από πίσω από αυτό το θεατρικό αλλά και απειλητικό ρεαλιστικά σχέδιο, δεν θα καταλάβουμε τι γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ολόκληρο σχέδιο, το οποίο είναι οικονομικό, φιλοσοφικό, πολιτιστικό. Θέλει να αλλάξει τα δεδομένα του τρόπου ζωής. Και αυτά όλα αλλάζουν πάντοτε μετά από καταστάσεις πολέμου, μετά από καταστάσεις φόβου, συλλογικού φόβου. Αυτό πάει να πετύχει το σύστημα. Ναι, αυτή τη στιγμή. Αλλά... Και σύστημα εννοώ το δυτικό σύστημα. Έτσι όπως... Ωραία. Το δυτικό σύστημα όμως, επειδή δεν είναι ενιαίο. Και εδώ συμβαίνουν τα εξής περίεργα. Αυτό που περιγράφετε εσείς. Ο Μακρόν λέει τους Γερμανούς δειλούς. Οι Γερμανοί τσατίζονται γιατί οι άλλοι χρησιμοποιούν οι Ρώσοι επικοινωνιακά τις διαρροές, αλλά οι διαρροές λέγανε για χτύπημα στην Κριμαία. Ο Σόλτς καρφώνει Βρετανούς και Γάλλους για δράση τους στην Ουκρανία. Το ξαναπαίρνουν οι Ρώσοι και λένε να έχουν έρθει στην Ουκρανία. Δεν στέλνει τελικά Τάουρους αφού διέρευσε και ζητά από τους Βρετανούς να μην εκδώσουν τον Ασάνς στις ΗΠΑ. Βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, ποιος είναι ο λαγός και ποιος είναι ο δρομέας? Εδώ συμπέρασμα βγαίνει ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποταραχήν. Δοκιμάζονται τα όρια της. Οι Αμερικάνοι υποτίθεται είναι πίσω, η Ευρώπη είναι ο λαγός και οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από την Ευρώπη, προσπαθώντας να δουν την κατάσταση. Οι Γερμανοί καταλαβαίνουν ότι δεν θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι και προσπαθούν να πάνε προς τα πίσω, να αντιδράσουν, να καθυστερήσουν, να αλλάξουν δυνατόν αυτά τα δεδομένα. Αλλά εάν όλη η Ευρώπη ακολουθήσει αυτή την κατάσταση, θα υποχρεωθούν οι Γερμανοί με τον ΑΒ τρόπο να ακολουθήσουν. Άρα εδώ τα πράγματα βλέπουμε ότι αλλάζουν. Ενώ ήταν οι Αμερικάνοι μπροστά στην επίθεση εναντίον του κακού, σε εισαγωγικά το κακό, τώρα βάζουν την Ευρώπη μπροστά να παίξει αυτό το ρόλο με άμεση συνέπεια τη διάλυση της ταυτότητας και της ενότητας ευρωπαϊκής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το νέο κόσμο της τεχνολογίας, ο οποίος πάμε να μπούμε, σε αυτή την τεχνολογική ζωή, σε αυτή την λεγόμενη, ας το πούμε, μεταηθική πραγματικότητα, η Ευρώπη αντιστέκεται λόγω της ιστορίας της. Αντιστέκεται εκ των πραγμάτων, όχι πολιτικά. Αντιστέκεται σαν ιστορία, σαν συνείδηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να σπάσει. Η Ευρώπη πρέπει να σπάσει για να μπορέσει μετά το σπάσιμο αυτού του αποστήματος, τη λέξη εισαγωγικά, να ακολουθήσουν όλοι μαζικά αυτή τη νέα τάση πραγμάτων. Υπό την έννοια αυτή έχει ενδιαφέρον το τι γίνεται στις ΗΠΑ, διότι πολλοί εμφανίζουν πιο απομονωτιστή τον Τραμπ και πιο παρεμβατικό τον Biden. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, ο Biden είναι ξεκάθαρα 100% αποδεδειγμένα μέρος του συστήματος, όμως ο Τραμπ παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Απ' τη μία είναι αυτός ο οποίος θέλει να δώσει τη λεγόμενη εθνική ταυτότητα στην Αμερική, τα πλαίσια του τι σημαίνει το έθνος στην Αμερική. Απ' την άλλη όμως αφήνει πάντοτε, άμα δείτε από τις δηλώσεις του, ένα ενδεχόμενο να παίξει ξανά η Αμερική το μεγάλο ρόλο κτλ. Η Αμερική το μεγάλο ρόλο, το να γίνει πάλι ξανά μεγάλη, ισοδυναμεί πάντοτε με μια μείωση και πτώση της Ευρώπης. Ο Τραμπ επανειλημμένα έχει στραφεί
και έχει κάνει κριτική αρνητική απέναντι στην Ευρώπη και στους Ευρωπαίους ηγέτες. Άρα λοιπόν, ο Τραμπ ναι μεν θα παίξει αυτό το ρόλο, αλλά εάν δεν συνδυαστεί με κάποια διαφορετική συμπεριφορά της Ευρώπης, η Ευρώπη και πάλι θα είναι χαμένη. Άρα για σας... Εκτός αν υπάρξει άξονας, ναι. Αν υπάρξει άξονας, Τραμπ, Λεπέν, Μελόνι και όλων αυτών των συντηρητικών δυνάμεων, οι οποίοι θα θελήσουν να φτιάξουν μια νέα ταυτότητα σε έναν κόσμο στον οποίο η λέξη ταυτότητα βρίσκεται υπό διάλυση. Δεν ξέρει ποιος τι είναι, τι φίλο είμαστε, τι εθνικότητα είμαστε, τι πρόσωπο έχουμε. Δεν υπάρχουν, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ναι, άρα λοιπόν για να μπορέσουν αυτά να φτιάξουν θέλει μια νέα ταυτότητα. Ναι, εκτός αν το παιχνίδι είναι στημένο. Γιατί θα σας πει κάποιος και η κυρία Μελόνι με άλλα συνθήματα ήρθε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Σήμερα είναι από τα καλύτερα παιδιά των αντιλήψεων του ΝΑΤΟ. Κάνω λάθος? Όχι, λάθος δεν κάνετε. Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη όμως κάποια θέματα στο κοινωνικό επίπεδο τα διατηρεί η Μελόνι. Άρα εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε? Αν το σύστημα δει ότι δεν μπορεί να της βγει αυτό το πράγμα, ο πόλεμος εναντίον του κακού, το οποίο είναι οι Ρώσοι και οι φίλοι τους ή οι Κινέζοι που θα ακολουθήσουν, αν δεν βγει αυτό το πράγμα, τότε θα κοιτάξει να αναδιαρθρώσει, επιμένω στον όρο, αναδιάρθρωση που λέμε στην οικονομία, να αναδιαρθρώσει τον άξονα, το δυτικό άξονα, μέσα από τις λεγόμενες ταυτοτικές δυνάμεις, ο οποίος είναι ο Τραμπ, η Λεπέν κτλ. Δεν θα χάσει το σύστημα, απλώς θα κάνει μια αναδιάρθρωση. Αλλά δεν θα υποταχθεί, ή μάλλον δεν θα υποτάξει την άλλη πλευρά. Το σύστημα θα ήθελε να υποτάξει όλο τον κόσμο στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Άρα μου λέτε ότι αυτή η διαδικασία οικονομίας πολέμου στην Ευρώπη θα μας βάλει ούτως ή άλλως σε κανάλια βαθιάς λιτότητας? Βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο, γιατί σας ανέφερα το υγειονομικό πρόβλημα, όπως τότε γινόταν αναφορά ότι ζούμε όπως σε πόλεμο. Αν θυμηθείτε τα λόγια, αν ψάξετε να βρείτε που είστε καλός δημοσιογράφος, θα δείτε τα λόγια που χρησιμοποιούσε τότε ο Μακρόν και οι άλλοι, λέγανε ζούμε σε πόλεμο. Μας επιτίθεται, ας πούμε, τα μικρόβια. Τώρα είμαστε σε πόλεμο απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ακόμη είναι η μία πλευρά των χθονίων, να το πω έτσι, των γήινων. Μια πλευρά των γήινων είναι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Η άλλη πλευρά των γήινων είναι οι Ευρωπαίοι. Έρχονται λοιπόν οι λεγόμενοι μεταγήινοι, να χρησιμοποιήσω και εγώ λίγο επιστημονική φαντασία ορολογίας, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν όλη αυτή την κατάσταση της ευρωπαϊκής γήινης συνειδητότητας. Να μπορέσουμε να φύγουμε από ό,τι έχει σχέση με τη γη. Να περάσουμε σε μια τεχνολογία διαφορετική. Να ζούμε μια ζωή η οποία δεν θα έχει σχέση με ηθική, με παραδόσεις, με εθνική μνήμη, με πολιτιστική μνήμη, με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Πάμε για ένα είδος, ας πούμε, τάμπουλα ράζα. Ένα είδος όπως συνέβαινε στο φιλμ Mad Max. Αν έχετε δει το φιλμ Mad Max, όπου τα πάντα εξαφανίζονται με μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή η καταστροφή δεν θα έρθει μέσα από πυρηνικά όλεθρο υποχρεωτικά, αλλά μέσα από μια κυριαρχία της τεχνολογίας απέναντι στον παλιό κόσμο. Γι' αυτό και θεοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα παιχνίδι λογοκλοπής, όπως ανέφερε ο Νόαμ Τόμσκι. Είναι ουσιαστικά λογοκλοπή, δεν είναι ευρηματικό πράγμα. Πάνε λοιπόν να μπορέσουν να ελέγξουν το ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Κύριε Δαβετά, αυτό είναι το σχέδιο. Επειδή ιστορικά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, από ό,τι γνωρίζουμε, αυτά τα μεγάλα κρισιακά γεγονότα και οι μεγάλες μεταβάσεις δυστυχώς έχουν λυθεί με αιματηρό τρόπο, με πολέμους. Το αποκλείεται αυτό? Έτσι. Όχι καθόλου. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι η γραμμή της ανάλυσής μου σήμερα. Ότι σχεδιάζεται αυτή η σύραξη με τον Α ή Β τρόπο, με μερική, και αν δεν γίνει μερική, επικινδύνως ολική, δεν ξέρουμε ακόμη, θα φανεί στο πεδίο. Αλλά σχεδιάζεται, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι το κλασικό στοιχείο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, όπου ο άνθρωπος υποτάσσεται, φοβάται και δέχεται τις αλλαγές. Μάλιστα. Στα πλαίσια του πολέμου. Ακούω τις αναλύσεις που μου λέγανε επικατοχής. Οι άνθρωποι δεχόντουσαν τα πάντα επικατοχής. Μου τα έλεγε η μητέρα μου. Μου τα έλεγε ο πατέρας μου. Μέσα σε αυτό το κλίμα κυκλοφορεί μία είδηση ότι σήμερα στο Βουκουρέστι συναντιούνται οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να επικυρώσουν την υποψηφιότητα της Ντελάιεν. Η είδηση που κυκλοφορεί, αλλά δεν έχει διασταυρωθεί, είναι ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από αυτό κάνει μία στάση, μία παρέκβαση, να το πω, πέστε το όπως θέλετε, συναντιέται στο Κίεβο με τον Ζελένσκι. Βλέπουμε αυτό το κλίμα και μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Κύριε Δαβέτα, υπάρχουν πολιτικές, φιλοσοφικές και λοιπά δυνάμεις
να τάσσονται κατά της κλιμάκωσης του πολέμου, της οικονομίας πολέμου, για να ξέρουμε και εμείς πού να στραφούμε, γιατί σε κάποιους από εμάς δεν μας αφορούν τα οικονομικά και πολιτικά παίγνια των μεγάλων και ισχυρών. Ειρήνη θέλουμε. Ναι, υπάρχουν. Το κίνημα των αγροτών, το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, όλα αυτά ήταν πολιτικές δυνάμεις και είναι πολιτικές δυνάμεις. Είναι οι άνθρωποι που ακόμη δεν βρίσκονται κάτω από καθοδήγηση κομματική και ένα μέρος αυτών εκφράζεται μέσω διαφόρων κομμάτων, εθνικών κομμάτων. Αλλά αυτές οι δυνάμεις είναι υγιεινές δυνάμεις οι οποίες ακόμη αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο. Ειδικά για την περίπτωση της Φόντερ Λάιεν. Υπήρξε ολόκληρο debate εδώ στη Γαλλία. Η Φιγκαρό είχε ολόκληρο πρωτοσέλιδο. Γιατί μας υποχρεώνουν να δεχτούμε την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή? Υπάρχουν φωνές εδώ οι οποίες αντιτίθεται. Γιατί θέλουν στον και καλά να πούνε ότι η Λεπέν είναι ακροδεξιά? Γιατί θέλουν στον και καλά να πούνε ότι η Ρωσία είναι ο άξονας του κακού? Όλα αυτά υπηρετούν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν κόμματα επίσημα προς το παρόν τα οποία να εκφράζουν απόλυτα αυτή την τάση, αλλά υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αντιδρά. Και το είδαμε αυτό σε όλα τα επεισόδια που έγιναν. Ακόμη και προχθές, πάλι επεισόδια έγιναν. Ναι, καλά. Εδώ στη Γαλλία, καθημερινά. Το θέμα του Ισλαμισμού, προσέξτε ένα παράδειγμα, ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτές τις καταστάσεις της Ευρώπης, δεν έχει τελειώσει. Θα δείτε το αυριανό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο, όπου εξηγώ. Τώρα ετοιμάζονται, λόγω των σπορ, των Ολυμπιακών Αγώνων, ετοιμάζονται μια σειρά από κράτη και από αθλητές να κατέβουν με τα κατάλληλα θεολογικά ρούχα στους αγώνες. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Γαλλία, που είναι κοσμικό κράτος, το έχει απαγορεύσει και σκέφτονται μια σειρά από αντιδράσεις οι οποίες θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο και προειδοποιούν τα κράτη. Ένα το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Έχουμε τώρα πάλι σε αυτό που ονομάζουμε immigration, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε μετανάστευση. Αφού είδε ότι απέτυχε ο Μακρόν να περάσει τη μαζική μεταφορά των άτυπων, των παράτυπων μεταναστών προς τις μικρές, ας το πούμε, κοινότητες, τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε αυτούς που ονομάζουμε τα ασυνόδευτα παιδιά και τα πάμε εκεί. Προσέξτε, παίρνουμε δηλαδή την νεολαία η οποία θα παντρευτεί εκεί επί τόπου. Την πάμε και τη μεταφέρουμε εκεί. Αλλά ούτε αυτό δείχνει να περνάει. Και σε αυτό αντιδράει ο κόσμος. Διότι υπάρχουν διάφορα επεισόδια. Το αποκορύφωμα ήταν χτες, όπου σε ένα σχολείο ένας καθηγητής απειλήθηκε με αποκεφαλισμό γιατί ήθελε να διδάξει την ευρωπαϊκή ιστορία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι το κέντρο το οποίο βάλεται από παντού. Βάλεται από το ισλαμιστικό στοιχείο, βάλεται από το θρησκευτικό δηλαδή φανατισμό και βάλεται επίσης από τον τεχνολογικό, την τεχνολογική μεταηθική, γιατί δεν υπάρχει ηθική στην τεχνολογία, η οποία θέλει να προτείνει ένα νέο τρόπο ζωής που θα είναι η απόρριψη της μνήμης. Η τεχνολογία είναι η αμνήμων κατάσταση. Στόχος της είναι η ευρωπαϊκή συνείδηση, η ανθρώπινη ευρωπαϊκή μνήμη. Όταν αυτό το πράγμα ιτηθεί, τότε όλα καλά θα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Να μην χάσει τις ρίζες της. Θέλω να κλείσουμε με την εξής παρέμβαση του φίλου του Νικόλα. Κύριε Δαβέτα, λέει, πόλεμος ή τελικά θα καταλάβουν πως δεν μπορεί να βγει κανείς νικητής ώστε να επιβάλλει την ατζέντα του και θα τα βρουν μέσα σε άκρες μεταξύ τους και τελικά εχθρός θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των λαών? Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό το οποίο λέει ο ακροατής μας. Εγώ θα ελπίζω και θα ευχηθώ οι αντιδράσεις του κόσμου να οδηγήσουν τουλάχιστον σε μια μετάθεση. Λέω τουλάχιστον, γιατί τα σχέδιά τους δεν πρόκειται, τα σχέδιά τους είναι μακροπρόθεσμα. Τουλάχιστον σε μια μετάθεση αυτού του προβλήματος, ώστε αυτό να βοηθήσει μια μορφή συνειδητοποίησης και ας παιχθούν, εκ των πραγμάτων θα παιχθούν διάφορα πολιτικά παιχνίδια στο εσωτερικό αυτής της εποχής της μετάθεσης. Αλλά να υπάρξει μια μετάθεση, ώστε ο κόσμος να αντιδράσει στην ιδέα του πολέμου. Πρώτη αντίδραση, την οποία θέλω να ξέρετε, ήταν πάλι προχθές
75% των Γάλλων δηλώνουν αντίθετοι με την στρατιωτική παρέμβαση της Γαλλίας στην Ουκρανία. Αυτό κάτι δείχνει. Το 75%. Τα μίντια όλα υποστηρίζουν τον πόλεμο στη μεγάλη του πλειοψηφία. Ο κόσμος το 75% σε δημοσκόπηση της Φιγκαρό, η οποία επιμένω ότι είναι μία από τις πιο σοβαρές εφημερίδες, ακόμη συνεχίζει και δεν είναι μια εφημερίδα η οποία είναι ούτε τελείως δεξιά ούτε τελείως αριστερά, είναι κεντροδεξιά εφημερίδα. 75% λέει όχι στον πόλεμο. Άρα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Η Δε Λεπέν, για να κλείσω αυτό το θέμα, επισήμως στις δημοσκοπήσεις προηγείται με 12% του κόμματος του κυρίου Μακρόν, και στην κυρία Λεπέν θα δοθεί ευκαιρία τώρα, αν είναι συνεπής με αυτά που λέει, εφόσον θα έχει πλειοψηφία, όπως πάντα πράγματα, βουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο από τη μεριά τη γαλλική του κόμματός της, θα της δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει εάν αυτά τα οποία έλεγε ήταν πραγματικά, ήταν και αυτή λαγός του συστήματος. Δημοσθένης Δαβέτας, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα κύριε Δαβέτα, να είστε καλά.